στο Βαγγέλη Καποδίστρια όμως, γιατί έχουμε ενσωμάτωση σε υψηλότερο ποσοστό. Βαγγέλη. 96,98. Ο κύριος Ανδρουλάκης στο 30,05%. Και εδώ βλέπουμε τον κύριο Δούκα να έχει 21,42%, δηλαδή 61.287 ψήφοι, και να ακολουθεί ο κύριος Γιουρουλάνος με 21,26, δηλαδή 60.814 ψήφοι. 19,42 κύριε Διαμαντοπούλου, 55.547 ψήφοι, ακολουθεί με 5,93% κύριος Κατρίνης και κύριε Γιαννακοπούλου με 2,32. Επαναλαμβάνω, 21,42. Ο κύριος Δούκας 61.287 ψήφοι. 60.814 ψήφοι, 21,26 ο κύριος Γερουλάνος. Η ενσωμάτωση είναι στο 96,98%, δηλαδή αφορά 287.888 ψηφίσαντες, και στα εκλογικά τμήματα έχουν καταμετρηθεί 900 από τα 928. Νομίζω όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι... Μένουν 28 εκλογικά τμήματα. Να μας βγάλουν την ψυχή. Βαγγέλη, θα επαναλάβεις λίγο τον αριθμό των ψήφων, τη διαφορά που έχουμε μεταξύ τους, ο κύριος. Θα στην πω εγώ, θα στην πω εγώ. Λίγο παραπάνω από το 500 που ήταν πριν, νομίζω. Και δεν ξέρω αν θέλετε να δώσω και την Αττική, την τελευταία εικόνα που είχα στην Αττική. Ναι. Στην Αττική είχα στο 90,79 της Αττικής. Είχαμε τον κύριο Γερουλάνο στο 27,37. Την κυρία Διαμαντοπούλου στο 25,4, τον κύριο Ανδρουλάκη στο 20,98 και τον κύριο Δούκα στο 17,2. Αυτή ήταν για την Αττική περίπου στο 90% περίπου. Καταλαβαίνετε τώρα. Προσέξτε τώρα. Στην Αττική, συγγνώμη κύριε Βουργαράκη, στην Αττική έχουμε στο 27% για να αντιληφθήκαν το Γερουλάνο στο 27,3% και το Δούκα στο 17%. Στην Αττική. Ορίστε, δικό σου. Βαγγέλη. Μπορείς να μας μεταφέρεις λίγο κλίμα από εκεί που είσαι, από τα στελέχη του Πασόκ, τι λένε, πώς το βλέπουν, τι πιστεύουν? Μέχρι στιγμής υπάρχει υγιή χθίως, θα λέγαμε, γιατί περιμένουν όλοι το αποτέλεσμα. Και όπως φαίνεται, αυτή η τάση που δίνει το εκλογικό αποτέλεσμα είναι τέτοια που δεν είναι ικανή ακόμα προκειμένου να υπάρξει κάποιο σχόλιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, γι' αυτό έφερα και πριν ότι εκτιμώ ότι αυτή η νύχτα θα κρατήσει λίγο παραπάνω από όσο υπολογίζαμε, διότι όπως φαίνεται, το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο έχει διαμορφωθεί ενδεχομένως να καλέσει και τον πρώτο, ενδεχομένως και τον δεύτερο, ποιος είναι, να τοποθετηθούν με διαφορετικά αφηγήματα. Διότι σήμερα αυτοί οι οποίοι θα έρθουν εδώ στο Καρλάκι που έχουν ψήφι θα πρέπει να βρουν και ένα αφήγημα και τον δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό εκτιμώ ότι ενδεχομένως να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους. Για οποιοδήποτε στοιχείο θα ενημερώσω, διότι φτάνουν προς το τέλος και η αγωνία κορυφώνεται. Φυσικά και σε εμάς τους δημοσιογράφους περιμένω από λεπτό σε λεπτό κάθε ανανέωση η οποία δείχνει αυτή τη διαφορά. Να είσαι καλά, Βαγγέλη.